Κυρίες και κύριοι, η σύνοδος αυτή δεν θα ήταν εφικτή, δεν θα μπορούσε να γίνει, να υλοποιηθεί χωρίς την προσωπική υποστήριξη και συνεισφορά του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αλέξη Τσίπρα. Το αυθεντικό του ενδιαφέρον και το όραμά του να κάνει την Ελλάδα το κέντρο ολόκληρης περιοχής για την οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία απετέλεσε έμπνευση για όλους εμάς να κάνουμε την εκδήλωση αυτή επιτυχία. Ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι η σύνοδος αυτή υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού θα φέρει καλύτερες και πιο λαμπρές μέρες συνεργασίας μεταξύ του αραβικού κόσμου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για την Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης αυτής να έχουμε την παρουσία και τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού της ελληνικής κυβέρνησης στη σύνοδο. Παρακαλώ, ας τον υποδεχτούμε. Κυρία Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, το βήμα του συνεδρίου δικό σας. Αξιότιμη κύριε αναπληρωτή Πρωθυπουργέ της Ιορδανίας, αξιότιμοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα στην πρώτη ευρωαραβική διάσκεψη που διεξάγεται στην Αθήνα με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και επιχειρηματικής μας συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές, τον εκδοτικό οίκο Alec Tissant, το Delphi Economic Forum και βεβαίως τον κατασκευαστικό όμιλο CCC, που δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες με εμφαλτήριο την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η σημερινή διάσκεψη σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία, σε μια στιγμή ανάκαμψης, αλλά και σε μια κρίσιμη στιγμή για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολλά. Και θεωρώ ότι η σημερινή διάσκεψη αναδεικνύει πρωτίστως τρία στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας τόσο για το μέλλον της ευρωαραβικής όσο και της έλληνο-αραβικής συνεργασίας στον οικονομικό τομέα. Πρώτον, βασίζεται στη στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Αναδεικνύει κυρίως τις μεγάλες δυνατότητες που δημιουργούνται όταν το κράτος συνεργάζεται με πολύτιμους εταίρους από τους εν λόγω τομείς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη χώρα. Δεύτερον, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, αλλά και για τον αραβικό κόσμο και βεβαίως για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτή την σύνοδο την ονομάσαμε EU, Arab World Summit. Και έχει ιδιαίτερη σημασία και η παρουσία σήμερα εδώ δύο επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανεξαρτήτως αν ο ένας είναι Έλληνας και ο άλλος Κύπριος, δεν πάβει να είναι δύο σημαντικοί επίτροποι που έχουν δύο σημαντικά χαρτοφυλάκια. Πραγματοποιείται λοιπόν σε μια κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις του αραβικού κόσμου με την Ευρώπη, μια περίοδο που απαιτεί γενναία βήματα. Γενναία βήματα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Ιεμένη. Και βέβαια, ως προς το Παλαιστινιακό, για την επανέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών με στόχο τη δίκαιη λύση στη βάση δύο κρατών που πρέπει να συνυπάρχουν με ασφάλεια, με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου, βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Και βέβαια η διάσκεψη αυτή πραγματοποιείται και σε μια περίοδο που επιβάλλεται η ενίσχυση της ευρωαραβικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση μεγάλων διεθνών προκλήσεων, όπως η τρομοκρατία, το προσφυγικό και η μετανάστευση. Μια περίοδος που απαιτεί ένα νέο συνολικό όραμα για το μέλλον των ευρωαραβικών σχέσεων, στους τομείς του εμπορίου,
των επενδύσεων, της ενέργειας, του τουρισμού. Και το τονίζω ότι αυτό το όραμα είναι σήμερα αναγκαίο περισσότερο από ποτέ. Και το τρίτο στοιχείο που θα ήθελα εισαγωγικά να επισημάνω είναι ότι η σημερινή διάσκεψη πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Μια χώρα με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Μια χώρα που διαχρονικά έχει αποτελέσει λιμάνι και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Μια παρακαταθήκη εμπιστοσύνης, θα έλεγα, σε ένα ρευστό και συγκρουσιακό παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον. Μια χώρα όμως που ιδίως τούτη τη στιγμή, όπως έλεγα και πριν από λίγο, αναδύεται δυναμικά μετά από 6 ολόκληρα χρόνια οικονομικής κρίσης και ύφεσης, αναβαθμίζοντας σταθερά το ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή μας. Μια χώρα που προωθεί συστηματικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ την συνεργασία με τις αραβικές χώρες. Μια χώρα που λαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως η Σύνοδος Κορυφής των Αθηνών, των 7 μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου από κοινού τονίσαμε ότι η Ευρώπη δεν έχει μέλλον αν η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία της Μεσογείου δεν αποτελέσουν κεντρικό της στόχο. Μια χώρα που προωθεί σχήματα συνεργασίας διμερώς ή και τριμερώς μαζί με την Κύπρο, με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη και άλλες αραβικές χώρες. Και που διοργανώνει σημαντικές περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως η διάσκεψη της Ρόδου για την ασφάλεια ή η διάσκεψη για την προστασία της πολυπολιτισμικότητας των μειονοτήτων. Και βέβαια μια χώρα που παρά τις δυσκολίες της δίνει καθημερινά τον αγώνα στο Αιγαίο, στα νησιά μας, στην ενδοχώρα μας, αλλά και στις Βρυξέλλες, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, για την στήριξη και την αξιοπρέπεια των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τη Μέση Ανατολή που διέσχισαν τη χώρα μας για να βρεθούν στην Ευρώπη ή που παρέμειναν, διαμένουν στη χώρα μας την ώρα αυτή που μιλάμε. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, θα την εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, διότι γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και για την ευημερία των λαών μας. Η Ελλάδα βεβαίως, μια χώρα με παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, έχει και αξιόλογες εμπορικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Παρά την δίνη της ύφεσης τα τελευταία χρόνια, οι μεταξύ μας οικονομικές συναλλαγές διατηρήθηκαν σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, ικανοποιητικό. Η Ελλάδα εξάγει στις αραβικές χώρες τα ευγενή αγροτικά της προϊόντα, μηχανολογικό εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακό υλικό, πλαστικά, πετρελοειδή, οικονομικά υλικά, οικοδομικά υλικά και βεβαίως εισάγει αντιστοίχως υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, χημικά, λιπάσματα και τρόφιμα. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί σημαντική επιχειρηματική παρουσία στην Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, της αγροτικής παραγωγής, της ναυτιλίας, του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών. Και βεβαίως διαρκώς αναζητούμε και νέες ευκαιρίες συνεργασιών σε άλλους τομείς. Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ήμουνα στην Κύπρο μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου με τον πρόεδρο Σίση πραγματοποίησαμε την τέταρτη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα. Και βεβαίως διαμορφώσαμε και το πλαίσιο για τις περαιτέρω συνέργειες. Αντίστοιχο είναι και το επενδυτικό ενδιαφέρον και η συμμετοχή των αραβικών χωρών σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των τραπεζών, στην αυπηγική και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η πιο πρόσφατη είναι η συμμετοχή κεφαλαίων από το Abu Dhabi μέσω της Alma Bar και της Global Investment Group στο ελληνικό. Σε μια πολύ μεγάλη επένδυση που υπολογίζεται ότι τελικώς θα ανέλθει στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα συμβάλλει στην αύξηση του καθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή αραβικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από το Abu Dhabi και το Kuwait στην πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν ότι υπάρχει η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να επεκτείνουμε τις μελλοντικές μας συνεργασίες, προσελκύοντας επενδύσεις χρήσιμες για την ελληνική οικονομία και την ανάκαμψή της από funds ή επιχειρηματικούς ομίλους που προέρχονται από τον αραβικό κόσμο. Και σήμερα πλέον οι αντικειμενικές συνθήκες για να προωθήσουμε παραγωγικές επενδύσεις αμοιβαία υποφελής για τις χώρες μας και τους λαούς μας υφίστανται. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, βήμα-βήμα με δυσκολίες, αλλά βήμα-βήμα καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η διαφαινόμενη ανάκαμψη που όλοι προβλέπουν ότι την ερχόμενη χρονιά θα έρθει με υψηλούς ρυθμούς να είναι μια ανάκαμψη, μια ανάπτυξη που θα έχει μόνιμα και όχι ευκαιριακά χαρακτηριστικά. Με σημαντικότερο στόχο την ανάκτηση της εργασίας, τη σταθερή δηλαδή αποκλιμάκωση της υψηλής ανεργίας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε δραστικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία, ώστε να παταχθεί η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα. Μειώνουμε δραστικά το χρόνο διοδότησης επιχειρήσεων και επενδύσεων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που σταθεροποιεί τους φορολογικούς συντελεστές για σημαντικές επενδύσεις, δίνει σημαντικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές, αυξάνοντας τη ρευστότητα και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε επενδυτικά εγχειρήματα. Ενώ για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή και τη σπατάλη των φορέων του δημοσίου, έχοντας ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Τα δημόσια οικονομικά μας είναι πλέον σε μια τάξη. Ισχυροποιήσαμε το τραπεζικό μας σύστημα, όπως πιστοποιούν οι εποπτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εισάγουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης των επισφαλών δανείων που θα δώσει ανάσα, ευελιξία στην διαχείριση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και θα διευκολύνει την ζωτική για την ανάπτυξη πιστωτική επέκταση. Οι καταθέσεις επιστρέφουν σταδιακά στο τραπεζικό μας σύστημα και αυτό, ξέρετε, αποτελεί σημαντική ένδειξη της ανάκτησης εμπιστοσύνης. Το ίδιο σηματοδοτούν και οι δείκτες οικονομικού κλίματος, καθώς είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους μας, η πρώτη αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε επιτυχώς περιέλαμβανε ένα ευρύτατο και δύσκολο πλέγμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που έπρεπε να εφαρμοστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης και πιο δύσκολης αξιολόγησης απέδειξε ότι υπάρχει μεταρρυθμιστική βούληση στην Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις όμως είναι μεν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, όχι όμως και ικανή. Γνωρίζουμε όλοι ότι το υψηλό δημόσιο χρέος δυνητικά θα αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα. Γι' αυτό και επιδιώξαμε η συμφωνία να συνδυάζει τις μεταρρυθμίσεις με τις απαραίτητες ενέργειες, τις πρωτοβουλίες, τα συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους.
Οι εταίροι μας δεσμεύτηκαν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω μακροπρόθεσμα. Και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο σημείο όπου οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Το Δεκέμβριο λοιπόν θα αποφασιστούν τα άμεσα μέτρα παρεμβάσεων στο δημόσιο χρέος και σταθερή μας άποψη είναι ότι αμέσως μετά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για τις μελλοντικές αναγκαίες παρεμβάσεις σε σχέση με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2018 και μετά. Παράλληλα, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα είναι ένα πολύ ισχυρό σήμα στις αγορές, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, λοιπόν, θα ανοίξει ο δρόμος για την συμμετοχή και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, μια επιστροφή που πρέπει να προετοιμαστεί και θα προετοιμαστεί σωστά, αλλά και για την οριστική απεμπλοκή της Ελλάδας από τις δανειακές συμβάσεις που συνοδεύονται από μνημόνια. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα απαραίτητα βήματα για την εξασφάλιση και την επίτευξη των αναγκαίων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Που στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να είναι μόνιμη υψηλή ρυθμή ανάπτυξης και όχι ευκαιριακή. Από την άλλη, η μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2018 και μετά θα συμβάλλει στην απελευθέρωση πόρων αναγκαίων για την μείωση των φορολογικών βαρών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, θα συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, η οποία δυστυχώς υποχώρησε δραματικά στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Φίλες και φίλοι, το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα, τούτες της ώρας, είναι να ξαναμπεί μπροστά η μηχανή της οικονομίας, που εδώ και αρκετά χρόνια είναι σχεδόν σταματημένη, παραλυμένη. Και να ξαναμπεί μπροστά χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, χωρίς τις παθογένειες, τις λειτουργίες και τις αδυναμίες του παρελθόντος. Γι' αυτό χρειάζονται το ΜΕΣ, χρειάζεται στροφή ακόμα και στη δημόσια συζήτηση, στην πραγματική οικονομία και όχι αιμονή στη συζήτηση επί των δημοσιονομικών. Έχω δηλώσει ξανά και ξανά ότι πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε το Υπουργείο Οικονομικών το πιο σημαντικό Υπουργείο στον τόπο, αλλά το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Χρειάζονται λοιπόν τομές, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται όμως και στρατηγική προκειμένου η Ελλάδα να γίνει μια ελκυστική χώρα για τους επενδυτές που θέλουν να κάνουν επενδύσεις που θα αποδώσουν αμοιβαίο όφελος. Και είναι τεράστιες οι δυνατότητες που μπορεί να έχει η Ελλάδα. Και πολύ σημαντικές, τεράστιες οι ευκαιρίες προς αξιοποίηση που μπορεί να προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στρατηγικά τοποθετημένη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο για τα προϊόντα της Ασίας και της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Είμαστε βασικός ενεργειακός παίκτης σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με πολλά σημαντικά έργα σε εξέλιξη όπως ο TAP και ο IGB, η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβιθούσα και ο σχεδιαζόμενος σταθμός FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας με ανυπολόγιστες δυνατότητες και παρά την κρίση κάθε χρόνο και φέτος σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις. Διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές μεταφορών και δικτύων και ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό δυναμικό υψηλά εξειδικευμένους, μορφωμένους νέους επιστήμονες από τους καλύτερα εξειδικευμένους επιστήμονες ανά τον κόσμο.
Έχουμε λοιπόν όλες τις δυνατότητες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τις αξιοποιήσουμε. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω όλους και όλες να συνειδητοποιήσετε την καμπή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά και να σας καλέσω βεβαίως να αξιοποιήσετε τη μεγάλη αλλαγή που τώρα συντελείται, προκειμένου να θέσουμε μαζί τις βάσεις για ένα όραμα Έλληνο-Αραβικής και Ευρω-Αραβικής οικονομικής συνεργασίας. Η Ελλάδα ήταν πάντα η γέφυρα, το σταυροδρόμι των πολιτισμών και η γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Και θα παραμείνει. Πλέον μπορεί να είναι και η γέφυρα της οικονομικής, εμπορικής συνεργασίας. Σας καλούμε να το πράξετε και είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι αμοιβαία επωφελή και για την Ελλάδα και για τον αραβικό κόσμο και για τις επιχειρήσεις σας. Κυρίως όμως θα είναι επωφελή για το μεγάλο όραμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην εύθραυστη περιοχή μας. Σας ευχαριστώ θερμά.